Εκτός από τον Στάνισλαβ Τόματς, θα θέλαμε να καταδείξουμε ιδιαίτερα τα γεγονότα στην Ελλάδα που είχαν ως αποτέλεσμα έναν νεκρό νεαρό Ρωμά, τον Νίκο το Σαμπάνη, και τραυματίες επίσης, μετά από καταδίωξη και καταιγισμό 38 πυροβολισμών της αστυνομίας μέσα σε κατοικημένη περιοχή που προκαλούν δικαιολογημένα μεγάλη ανησυχία και αγανάκτηση βεβαίως. Πρόκειται για αποτέλεσμα αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας, μιας πολιτικής, γιατί είναι πολιτικά τα ζητήματα, γιατί ακούστηκε πριν ότι δεν είναι θέμα πολιτικής, μιας πολιτικής και της Νέας Δημοκρατίας και των προηγούμενων, που όχι μόνο δεν λαμβάνει μέτρα ουσιαστικής κοινωνικής ένταξης, αλλά αντίθετα γκετοποιεί και στοχοποιεί μια κοινωνική ομάδα που γίνεται θύμα διακρίσεων και ρατσισμού. Πίσω από την εγκληματικότητα που αποδίδεται σκόπιμα μόνο στους Ρωμά, κρύβονται επιχειρηματικά συμφέροντα που κινούν αυτά τα κυκλώματα. Απαιτούμε λοιπόν να υπάρξει απόδοση δικαιοσύνης για τον Νίκο το Σαμπάνη, μεταφέροντας και εδώ την ίδια την απέτηση της οικογένειάς του, την οποία επισκεφθήκαμε προχθές. Η συνολική υποβάθμιση που με κρατική ευθύνη υπάρχει, με τους Ρωμά να ζουν μέσα στα σκουπίδια, σε παραπήγματα, χωρίς ρεύμα, χωρίς υγεία, χωρίς τα στοιχειώδη, είναι που στρώνει το έδαφος για να εξαγοράζονται και να εμπλέκονται με τα κυκλώματα. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα γνωστά προγράμματα που θρέφουν διάφορες ΜΚΟ, που είναι διαπιστωμένο ότι αποτελούν πυροτεχνήματα που όχι μόνο δεν βγάζουν από την εξαθλίωση τους Ρωμά, αλλά τη διαιωνίζουν. Σε σύγκρουση με το εκμεταλλευτικό σύστημα και τις κυβερνήσεις του, που οξύνουν το πρόβλημα της επιβίωσής τους, στηρίζουμε τα αιτήματα των Ρωμά και των συλλόγων τους για ουσιαστική κοινωνική ένταξη που προϋποθέτει μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα, στέγαση, δρόμους, αποχέτευση, ρεύμα, νερό, προστασία των ανέργων, δημόσιες υπηρεσίες υγείας, εμβολιασμός και μαζικά τεστ για τον COVID, απλοποίηση των διαδικασιών νομιμοποίησης των εμπορικών δραστηριοτήτων τους, παιδική σταθμή, τμήματα βοηθητικής διδασκαλίας, ξερίζωμα του αναλφαβητισμού, ουσιαστική καταπολέμηση των διακρίσεων και του ρατσισμού, σεβασμός στην κουλτούρα και στον τρόπο ζωής τους.